Διαδρομές μέρος τέταρτο και τελευταίο για σήμερα. Συζητάμε για την υπόθεση με το δικταίο άντρο που έχει πάρα πολλές παραμέτρους και έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις τις τελευταίες ημέρες. Για το ξεκίνημα του τετάρτου μέρους θα παρακολουθήσουμε ένα βίντεο που είχαμε κάνει, Μανώλη, τον περασμένο Μάιο σε μια εκπομπή για τους αρχαιολογικούς χώρους γενικότερα. Ένα βίντεο που αναδεικνύει τα προβλήματα στη λειτουργία του δικταίου άντρου. Να το παρακολουθήσουμε. Το επιβλητικό σπήλαιο του Δία, το δικταίων άντρων, αντί να αποπνέει τη μεγαλοπρέπεια της ιστορίας του, βρίσκεται εγκλωβισμένο στα παράδοξα της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας. Σε απόσταση 10 λεπτών ανάβασης από το χωριό Ψυχρό του οροπεδίου Λασιθίου, σε υψόμετρο 1025 μέτρων, το σπήλαιο του Δία αποτελεί σήμερα σημείο αναφοράς για ολόκληρη την περιοχή που προσελκύει καθημερινά εκατοντάδες επισκέπτες. Και κάπου εδώ ξεκινάνε τα παράδοξα. Ελλείψη προσωπικού, το εντυπωσιακό σπήλαιο κατεβάζει ρολά στις 2.30 το μεσημέρι. Η ίδια εικόνα επαναλαμβάνεται τα τελευταία 10 χρόνια, καθώς η έννοια του συντονισμού παραμένει άγνωστη ακόμη και στην Ελλάδα της κρίσης. Ξαναγώστος και στο ίντερνετ διαβάσανε και είδανε ότι η σπηλιά είναι μέχρι τις 5-5.30 ώρα ανοιχτή. Κάνανε μια μεγάλη διαδρομή, νοικιάσανε αυτοκίνητο να ήρθαν εδώ πάνω και βρήκαν πόρτα κλειστή. Υπάρχει πολύ κόσμος που θέλει να έρθει και δεν προλαβαίνει. Και μετά ζοριαζόμαστε και εμείς που πηγαίνουμε από την δυτική πλευρά της Κρήτης, πάμε κνωσό και μετά δεν προλαβαίνουμε να δούμε το σπήλαιο. Φανταστείτε πόσο μπορεί τουρίστες μπορούσαν να έρθουν. Κλείνει νωρίς, κλείνει νωρίς. Και δεν μας βολεύει. Αν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι, να δουλεύει σπήλαιο τουλάχιστον μέχρι 5 η ώρα, θα ήταν πάρα πολύ καλό για όλους. Το σπήλαιο μπορεί να κλείνει το μεσημέρι, ωστόσο ανοιχτό παραμένει το πάρκινγκ του χώρου. Οι επισκέπτες σταθμεύουν, πληρώνουν, ανεβαίνουν το μονοπάτι για να δουν τελικά την πινακίδα που αναφέρει ότι κλείνει μετά τις 2.30 το μεσημέρι. Μπορεί κανείς από τους αρμόδιους να μην προέβλεψε η πρόσληψη του επιπλέον φύλακα να γίνεται από την αρχή της τουριστικής σεζόν, ωστόσο το πάρκινγκ λειτουργεί και εξυπηρετεί τους επισκέπτες μέχρι το απόγευμα. Όμως έρχεται, ανεβαίνει προς το σπήλαιο, το βρίσκει κλειστό και μετά έχουμε προβλήματα. Ζημιά οικονομική, ζημιά πρώτα απ' όλα και στο κράτος το ίδιο με τα εισιτήρια που χάνει, αλλά και ζημιά στη τοπική οικονομία. Δεν μπορεί κάποιος να έχει κάνει κράτηση από τον Νοέμβριο ή από τον Οκτώβριο ή από τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους για να μας κάνει την τιμή να επισκεφθεί τη σπηλιά γενικότερα την Κρήτη και εμείς να μπορούμε με τόσο μεγάλη ευκολία να λέμε συγγνώμη κύριε, δεν μπορείτε να περάσετε. Ο χώρος θα ανοίξει και για τις απογευματινές ώρες στην καρδιά του καλοκαιριού. Η πρόσληψη ενός ακόμη φύλακα γίνεται τα τελευταία 10 χρόνια το μήνα Ιούλιο για να παραμείνει στα καθήκοντά του μέχρι το Δεκέμβρη με εξάμηνη σύμβαση. Μπορεί το σπήλαιο τους πρώτους μήνες της τουριστικής σεζόν να κλείνει το μεσημέρι, ωστόσο κρατάει ανοιχτές τις πύλες του μέχρι το απόγευμα μέσα στο χειμώνα. Είναι και αυτό ένα από τα παράδοξα που συνοδεύουν τη λειτουργία. Υπάρχει απώλεια εσόδων
γενικότερα από τους επαγγελματίους. Ένα, υπάρχει απώλεια εσόδων του δημοσίου. Δύο, άρα αυτές οι δύο πράξεις και μόνο αποτελούν κακούργημα, διότι το ποσό των απολειών, των απολεσθέντων χρημάτων ανέρχεται γύρω στις 600.000 ευρώ ανά μήνα. Ξεκινούν από πολύ μακριά, καταφθάνουν εδώ ύστερα από μεγάλες δαπάνες και δυστυχώς μετά τις 2,5 ώρα βρίσκουν κλειστό το σπίτι. Στο εντυπωσιακό σπήλαιο δικταίων άντρων, πλούσιο σε σταλαγμίτες και σταλακτίτες, ο μύθος θέλει να γεννήθηκε ο Δίας. Γι' αυτό το λόγο ήταν από την αρχαιότητα φημισμένο και αφιερωμένο στη λατρεία του. Σήμερα αποτελεί το σημαντικότερο ίσως από τα 3.000 σπήλαια της Κρήτης. Και όμως, σήμερα οι αναφορές για το δικταίον άντρων αφορούν στη σύγχρονη παρακμή της λειτουργίας του. Λοιπόν, επιστρέψαμε, είδαμε το βίντεο με τα προβλήματα που είχαμε καταγράψει τον προηγούμενο Μάιο και Ιούνιο στο οροπέδιο, στο ψυχρό και στο σπήλαιο του Δία. Να ευχηθούμε φέτος να μην φτάσουμε στον Ιούνιο για να ψάχνουμε φύλαγες να μπουν στον αρχαιολογικό χώρο, στο σπήλαιο, ούτως ώστε να μην πέφτουν πάνω σε λουκέτα οι χιλιάδες επισκέπτες, γιατί καταγράψαμε ακριβώς και αυτή τη στιγμή, τον προηγούμενο χρόνο, όταν οι επισκέπτες έφταναν, πάρκαραν, κατέβαιναν και τελικά δεν μπορούσαν να μπουν ποτέ μέσα στο σπήλαιο. Κάνοντας μάλιστα διαδρομές πολλών ωρών για να φτάσουν. Κάποιοι ξεκινούσαν, ας πούμε, από τα Χανιά για να πάνε στο σπήλαιο και τελικά δεν έβλεπαν το σπήλαιο. Λοιπόν, τα είχαμε συζητήσει. Αλλά τώρα μπορεί να υπάρχει και μια πινακίδα που να λέει: όταν μάθουμε αν τελικά είναι το σπήλαιο του Δία, θα σας ενημερώσουμε να ξαναέρθετε. Μπορεί να προσθεθεί λοιπόν, και αυτό. Τα είχαμε κουβεντιάσει τότε με τον κύριο Βαγγέλη Ελεφαντινό όλα αυτά, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξεναγών. Τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τώρα για να πούμε έτσι εν συντομία, κύριε Ελεφαντινέ, καλησπέρα. Γεια σας. Καταρχήν, έχει προκύψει μια υπόθεση, μια ιστορία τελευταίο διάστημα αναφορικά με το πού γεννήθηκε ο Δίας, κυρίως με τις απαντήσεις του Υπουργείου Πολιτισμού από τη μία πλευρά, από τον χειρισμό, όπως καταγγέλνουν εδώ ο κύριος Στεφανάκης και όχι μόνο, από τον χειρισμό του Αρχαιολογικού Μουσείου όσον αφορά την έκθεση των ευρημάτων από το σπήλαιο και τις ανασκαφές. Τη δική σας άποψη θα ήθελα, γιατί γνωρίζετε αρκετά καλά και το αντικείμενο. Ναι, κοιτάξτε, επειδή ο Δίας είναι ένα μυθικό πρόσωπο, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ δύσκολο να πει κανείς από ακριβώς που γεννήθηκε. Θέλω να πω για τα ευρήματα στο μουσείο, ότι τα ευρήματα του δικταίου άντρου, πολλά από αυτά βρίσκονται στο εξωτερικό, αν ξέρετε, διότι έχουν πάει στο Οξφόρδη στις αρχές του αιώνα που έγινε η ανασκαφή. Ο αρχαιολογικός νόμος δεν είχε οριστικοποιηθεί πλήρως. Πολλά από τα ευρήματα τα πήραν λοιπόν οι αρχαιολόγοι και είναι στο μουσείο του Οξφόρδη αυτή τη στιγμή. Με αποτέλεσμα είναι λιγότερα ευρήματα στο μουσείο. Υπάρχουν όμως και αυτά. Όταν επιστρέψουν, θεωρώ κάποια θα πλήρω. Αναδείξαμε κάτι άλλο, βέβαια, κύριε Ελεφαντινέ, απόψε, με στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία υπήρχαν τουλάχιστον μέχρι το 2004, αυτή ήταν η εικόνα, από το 1999, υπήρξαν κούτες με ευρήματα από το σπήλαιο στο υπόγειο του Αρχαιολογικού Μουσείου, τα οποία δεν είχαν ποτέ εκτεθεί. Ναι, ναι. Και αυτό που λέτε ισχύει, και αυτό που λέτε ισχύει, και αυτό που σας λέω ισχύει. Μάλιστα. Είναι, και αυτό που λέτε εδώ, είπαμε, μια συγκεκριμένη βέβαια αναφορά του αρχαιολόγου Βάτρου στο 2004, αυτό που λέμε. Μάλιστα, ναι. Καλά το λέτε αυτό, ότι στο υπόγειο του μουσείου είναι ευρήματα και από εκεί και από όλους τους χώρους, όπου πάντα υπάρχει το πρόβλημα χώρου που θα μπουν αυτά, κατά την άποψη των αρχαιολόγων. Αλλά εγώ θέλω να σταθώ σε αυτό το τελευταίο το οποίο άκουσα προηγουμένως, με τους επισκέπτες που πάνε και κουτουλάνε την πόρτα του δικταίου. Έχετε υπόψη αυτή τη στιγμή ότι το σπήλαιο κλείνει τις Δευτέρες, το αναφέρατε αυτό, γιατί δεν έχω εικόνα. Ότι. Δεν το ξέρετε αυτό το πράγμα. Δεν σας άκουσα, να επαναλάβετε αν μπορείτε. Έχετε υπόψη σας ότι το σπήλαιο του ψυχρού κλείνει τις Δευτέρες, το ξέρετε αυτό. Όχι, τις Δευτέρες. Κλείνει, είναι κλειστό τις Δευτέρες στο σπήλαιο με νέα απόφαση. Το ξέρετε αυτό. Δεν από ξέρω πότε δηλαδή θα είναι. Σαν τις ταβέρνες, δηλαδή Δευτέρα, Τρίτη είμαστε κλειστά. Α, ευτυχώς μου το λένε. Με νέα απόφαση, να το ακούσει και το πάνελ, επειδή δεν έχω εικόνα. Μάλιστα. Το σπήλαιο του ψυχρού είναι κλειστά το τελευταίο διάστημα τις Δευτέρες, ισχυριζόμενη η διοίκηση
αποκαλύψει ότι είναι όλοι οι αρχαιολογικοί χώροι της Ανατολικής Κρήτης κλειστά στις Δευτέρες. Φανταστείτε αυτό το πράγμα να συνεχίσει στη σεζόν. Θεωρώ ότι έγινε μια πολύ κακή αρχή. Πάτε τη Δευτέρα στο Σπήλαιο, είναι κλειστά το Σπήλαιο. Θέλω να υπενθυμίσω ότι η Σπιναλόγκα, παραδείγματος χάρη, δεν κλείνει τις Δευτέρες. Οι μεθόδοι της επισκεψιμότητας δεν κλείνουν καμία Δευτέρα. Ούτε το μουσείο της Ιρακλής. Στην Σπιναλόγκα έγινε σύριαλ. Τώρα, άμα κάνουμε και στο Σπήλαιο κάποιο σύριαλ και προβληθεί στο Μέγκα, ας πούμε, μπορεί να μένει και τις Δευτέρες ανοιχτά. Αλλά και πριν το σύριαλ δεν έκλεινε η Σπιναλόγκα και ούτε κλείνει. Εμείς τις Δευτέρες, ακούστε κάτι, εμείς τις Δευτέρες έχουμε πάνω από 30 λεωφορεία στο οροπέδιο Λασιτίου. Του τέστην είναι παραπάνω από 1.200 άτομα και δεν ξέρω αν αναφέρατε στατιστικά καθόλου. Ναι, το αριθμό τον περσινό. Ναι, οι επισκέπτες ξεπερνούν τις 180.000 χωρίς τα ελεύθερα εισιτήρια στη σεζόν του 2013. Σωστή. Και ημερησίως το μάξιμο έχει φτάσει και νομίζω 1.500 άτομα, εάν δεν απατώ. Και το ζήτημα είναι τώρα, κύριε Ελεφαντινέ, πώς δεν θα φτάσουμε τον Ιούνιο για να ψάχνουν από τις αρμόδιες υπηρεσίες και από το Υπουργείο Φύλακες, ούτως ώστε να ανοίγει όλες τις ώρες το Σπήλαιο. Και όχι τώρα μόνο αυτό, γιατί μας βάλετε και ένα άλλο θέμα στο τραπέζι, ότι ξεκινήσαμε μάλλον λίγο στραβά, τις Δευτέρες είναι κλειστά. Έτσι, εμένα με εκπλήττει που αν κάποιος από το πάνελ δεν το γνωρίζει να το μάθετε, διότι θα νεκρώσει ολόκληρο το οροπέδιο Λασιτίου τις Δευτέρες. Από ταβέρνες, καταστήματα, καφετέριες, σουβενίρ, τις πράξεις βεβαίως της σπηλιάς που μας ενδιαφέρουν. Τη Δευτέρα δεν πρόκειται κανένας να πατάει τα πόδια του στο Λασίδι. Τι θα πάνε να κάνει. Και θα γίνει αυτό και το καλοκαίρι, ας πούμε. Ισχυρίζονται ότι ξεκινάνε. Δεν το έχουν πει αυτό. Δεν έχουμε απάντηση σε αυτό το πράγμα. Γιατί πριν μιλήσουμε, έκανα κάποια τηλεφωνήματα. Ναι. Αυτή τη στιγμή ισχύει αυτό το πράγμα, ισχυριζόμενη η διοίκηση ότι η εφορία στην Ανατολική Κρήτη κλείνει τις Δευτέρες, αλλά μιλάμε ότι οι χώροι είναι πάρα πολύ μικροί. Είναι η Ζάκρος, είναι τα Μάλια, τα οποία έχουν εναλλακτική την Γνωσό, που είναι τέτοια πράγματα. Είναι η Κρυσά. Οι μεγάλοι χώροι, όπως είναι η Σπιναλόγκα και η Κύπρο, δεν κλείνουν. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η παρέμβαση που θα πρέπει να γίνει από όλους είναι να σταματήσει αυτό το πράγμα ότι το Σπήλαιο είναι κλειστό τις Δευτέρες. Διότι θα νεκρώσει όλο το Ευρωπαίο Δαστείο. Βάλτε μια τελεία, μην κλείσετε κύριε Ελεφαντινέ. Ένα σχόλιο κύριε Πιταρογγύλη, και πάνω σε αυτό. Βέβαια, αυτό που λέει ο κύριος ο Ελεφαντινός είναι σοβαρό. Πάρα πολύ. Βεβαίως. Εσείς θα μπορείτε να ξεκουράσετε. Διότι αντιλαμβάνεστε, ας πούμε, πλέον την απώλεια εσόδων την οποία μπορεί να έχει το Ευρωπαίο. Εν πάση περιπτώσει, εμείς έχουμε ήδη κάνει κάποια διαβήματα. Έχω τη διαβεβαίωση έγγραφη της κυρίας Σοφιανού ότι από τώρα της έχει ζητηθεί. Η κυρία Σοφιανού είναι στον Άγιο Νικόλαο υπεύθυνη της αρχαιολογίας. Στην από τώρα της έχει ζητηθεί από το Υπουργείο από 8 μέχρι 8, κύριε Αλεφαντινέα, για να είναι ανοιχτά το δικτύον άνδρων. Mm-hmm. Από 8 το πρωί μέχρι 8. Της έχει ζητηθεί προσωπικό. Θα δούμε το αποτέλεσμα όμως. Ναι, το τι έχει ζητηθεί τώρα μέχρι το αποτέλεσμα. Πέρα ναι. Τούτου, υπάρχει μια απόσταση. Και από πότε θα μην εφαρμοστεί αυτό, να φτάσουμε πάλι μέσα Ιουλίου για να το κουβεντιάζουμε. Δεν είναι απόλυτο βέβαια αυτό που λέω, αλλά. Και πα περιπτώσει αυτέ τι διαβεβαιώσει έχω αυτή τη στιγμή. Μπορούμε να συνδυάσουμε τώρα όλα αυτά τα γεγονότα, κύριε Ελεφαντινέ. Μια εκτίμηση σας ζητώ τώρα να μου πείτε. Μπορείτε να μην απαντήσετε κιόλας, αλλά μπορούμε να συνδυάσουμε όλα αυτά τα δεδομένα, δηλαδή από τη μία το πώς προβάλλουν το Σπήλαιο στο Αρχαιολογικό Μουσείο, από την άλλη τις απαντήσεις του Υπουργείου Πολιτισμού. Τώρα μας λέτε ότι τη Δευτέρα κλείνει το Σπήλαιο, ενώ οι μεγάλοι αρχαιολογικοί χώροι. Οι μεγάλοι χώροι του Λασιθίου μένουν ανοιχτοί. Άρα το τοποθετούν που μία κλίμακα παρακάτω το συγκεκριμένο σπήλαιο. Όλα αυτά μήπως συνδέονται τελικά, δεν ξέρω, ρωτώ. Κοιτάξτε, γι' αυτό το θέτω στο τραπέζι. Όλα αυτά που λέτε είναι κάποια πλήν. Αλλά εγώ θα πρέπει να πω να τα ακούσει ο κόσμος. Ότι το δικτύο άνδρο είναι ένας πολύ προβεβλημένος χώρος. Είναι ένας σημαντικός χώρος. Έχει όλες τις δομές που χρειάζεται ο επισκέπτης. Υπάρχουν γύρω-γύρω τα πάρκινγκ. Είναι το οροπέδιο το οποίο από μόνο του είναι ένα μάστι και πάει ο κόσμος να το δει. Είναι γεωλογικού ενδιαφέροντος το σπήλαιο, διότι υπάρχουν πολλά σπήλαια τα οποία έχουν κάποια ιστορία ως ιερά, αλλά δεν έχουν και το γεωλογικό ενδιαφέρον που έχει το σπήλαιο αυτό. Να σταθούμε λοιπόν στα θετικά του σπηλαίου, σε όλες τις δομές οι οποίες είναι θετικές, στη θέση του σπηλαίου που είναι πολύ ενδιαφέρουσα, στη γεωλογία του σπηλαίου που είναι πολύ σημαντική και βεβαίως στην ιστορία του. Φυσικά από την άλλη πλευρά είναι όλα αυτά τα αρνητικά που βάζετε. Ο ένας δεν προσλαμβάνει φύλακες. Ο άλλος αποφασίζει να το κλείσει τις Δευτέρες. Ο άλλος να βάλει ενδεχομένως λιγότερα ευρήματα, αν και να σας πω κάτι, το θέμα των ευρημάτων. Εμείς οι ξεναγοί ξέρουμε πώς να προβάλλουμε τον κάθε χώρο. Δεν τον προβάλλουμε
σών και καλά βάσεις των ευρημάτων, εμείς ξέρουμε πώς να προβάλλουμε τη σημαντικότητα ενός χώρου. Μπορεί να έχουμε ένα και μόνο έβριμα από ένα χώρο και να δώσουμε αυτή τη σημασία που χρειάζεται. Οπότε, εγώ δεν θα ήθελα να σταθώ πάρα πολύ στο θέμα των ευρημάτων, διότι υπάρχει ένας τρόπος που γίνονται δημοσιολογικές μελέτες που εξηγούνται τα ευρήματα. Εμείς ξέρουμε να προβάλλουμε αυτό που πρέπει. Να σταθούμε λοιπόν στα θετικά του σπηλαίου, γεωλογικού, αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, τοποθεσίες και θέσεις, και να εξαλείψουμε τα δύο αρνητικά του κλειστού χώρου τη Δευτέρα και το πρόβλημα του ωραρίου, το οποίο πέρυσι το είχαμε αντιμετωπίσει εμείς πάρα πολύ, το είχατε δείξει κι εσείς. Είχε διαμαρτυρηθεί ο κόσμος να κλείνει το σπήλαιο στις 3 ή στις 4 η ώρα και ο κόσμος να μην το ξέρει. Θυμάστε γιατί είσαι σύλλογο του Υπουργείου, η οποία δεν είναι ενημερωμένη και έχουμε πρόβλημα. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν ξέρω καν τι γράφει, δεν πήγα να δω. Να σταθούμε λοιπόν στα θετικά και να σταματήσουμε αυτά τα δύο μεγάλα αρνητικά του ωραρίου και τη κλειστή Δευτέρα. Αυτό είναι πιο σημαντικό για μένα. Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Αλφαντίνε. Ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε σε μια επόμενη εκπομπή σίγουρα από κοντά, κύριε Αλφαντίνε. Καλό βράδυ. Το θέμα της ανταποδοτικότητας τώρα είναι πολύ σημαντικό. Μπαίνουν στο ταμείο πάρα πολλά χρήματα από το, και από το συγκεκριμένο σπήλαιο και από όλους τους χώρους. Το θέμα λοιπόν τι γίνει, ποιο είναι, τελικά επιστρέφονται στις κοινωνίες, στους ίδιους τους χώρους? Δυστυχώς όχι. Δυστυχώς όχι. Και με την παρέμβαση που είχαμε πριν, διαπιστώνουμε μια μεθοδικότητα στο να αποκλειστεί μια προσπάθεια αποκλεισμού του οροπεδίου λαστείου γενικότερα από τον τουριστικό χάρτη της Κρήτης. Θεωρώ ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί αυτό, διότι υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία. Είναι το φυσικό κάλος, είναι η ιστορία της περιοχής, η διαδρομή, το δικταίο άντρο ως αιχμή του δόρατος. Αλλά η οικονομία του λαστιθίου, που έχει βασιστεί και έχει χτιστεί πάνω σε αυτό το μοντέλο ανάπτυξης, δεν μπορεί να προσβάλλεται από τον κάθε πολιτικό. Δεν είναι δουλειά του κάθε πολιτικού να κατακρεουργεί τον οικονομικό ιστό μιας περιοχής. Και ιδιαίτερα το οροπεδίου λαστιθίου. Δεν μπορεί να γίνεται αυτό. Ιδιαίτερα σε καιρούς ύφεσης. Σε καιρούς ύφεσης. Ανταποδοτικά. Τώρα θα πρέπει να είμαστε ακόμα πιο προσεκτικοί με όλους αυτούς τους χώρους και να τους αξιοποιούμε ακόμα περισσότερο. Βεβαίως. Ανταυτού βλέπουμε. Σε αυτό θέλω να σταθούμε, κυρία Σκενάκη. Προκύπτει θέμα διαχείρισης πια από την πλευρά της πολιτείας, ειδικότερα για το δικταίο άντρο που συζητάμε απόψε, αλλά και γενικότερα για άλλους αρχαιολογικούς χώρους. Πώς διαχειρίζεται αυτούς τους θησαυρούς η πολιτεία, το Υπουργείο Πολιτισμού, και αντί να τους αναδείξει, να τους προωθήσει στο εξωτερικό, αντιθέτως, λόγω παρεξήγησης, λόγω λάθος τακτικής, τους υποβαθμίζει. Όταν τόσο αμφισβητείτε ότι ο κρυπταγενής Δίας γεννήθηκε στο δικταίο άνδρο, όταν αντιλαμβάνεται το Υπουργείο, το ίδιο το Υπουργείο, με τόση προχειρότητα το λίκνο του πολιτισμού, γιατί αν μιλάμε μετά για τον Όλυμπο και για τον Πατέρα των Θεών και δεν αρχίζουμε από την κούνια του, αντιλαμβάνεστε ότι ναι, είναι προχειρότητα και αμέλεια. Νομίζω ότι θα πρέπει να δείξουμε περισσότερη σοβαρότητα και να περισυλλέξουμε τα κομμάτια μας, αν μου επιτρέπετε, και να δούμε πώς θα αναδείξουμε πραγματικά αυτό το πρόσωπο που οφείλουμε να έχουμε και να απαιτήσουμε το σεβασμό. Όταν βλέπουν ότι δημιουργούνται σε τοπικό επίπεδο αυτά τα πράγματα, και αν δίνουμε, γιατί τα διεθνή πρακτορία δεν θέλουν πολύ, θέλουν λίγα. Ό,τι ακούνε λοιπόν το βγάζουν προς τα έξω. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ο κόσμος που δεν θα μπορέσει να έλθει ή που μπορεί να έρθει ένα weekend, ένα Σαββατοκύριακο και δεν θα μπορέσει να επισκεφτεί Δευτέρα το συγκεκριμένο σπήλαιο, έτσι στο ψυχρό. Και πόσο μάλλον, κυρία Σκενδράκη, και με το ωράριο που το έχουμε θίξει και το είχαμε θίξει και τον Μάιο, όταν ένας επισκέπτης ξεκινά από τα Χανιά, έχει έρθει εκδρομή, μένει στα Χανιά, δηλαδή το σπήλαιο, και ξεκινά από τα Χανιά, σε πόση ώρα για να φτάσει εκεί και πέφτει πάνω σε λουκέτο και σε κλειστή πόρτα, δεν την απαντήσει αυτό το πράγμα. Και όταν φτάσουμε ακόμα και στο ψυχρό, σαν μια επίσκεψη στο χωριό, είναι ο κοντινότερος χώρος σε ένα τέτοιο σπήλαιο. Είναι 25 χιλιόμετρα, απέχει από το χωριό Ψυχρό, ενώ αμέσως το Ιδέων είναι 28, 27 και κάτι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι και ο εσωτερικός τουρισμός πλήττεται από αυτό. Νομίζω, αν με τι άλλο, περισσότερη σοβαρότητα. Έτσι, αυτό ακριβώς, σοβαρότητα. Κύριε Μηταροκύλη. Να απαντήσω πάνω στο ίδιο θέμα όσον αφορά τα έσοδα γενικότερα. Πράγματι, όπως είπαμε, υπάρχουν πάρα πολλά έσοδα στο χώρο του Οροπεδίου Λαστείου και στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων από τα εισιτήρια του Δικταίου Άνδρου. Όλη αυτή η μεγάλη επισκεψιμότητα που υπάρχει στο Οροπέδιο Λαστείου επιβαρύνεται γενικά ο χώρος
με διάφορα σκουπίδια, στερεά απόβλητα και οτιδήποτε άλλο. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μέσα στα καθήκοντα του Δήμου να περισυλλέγει αυτό τον όγκο σκουπιδιών χωρίς κανένα ανταποδοτικό από το κράτος, από την πολιτεία. Τι ζητάμε λοιπόν εμείς σαν κάτοικοι? Α, να σημειώσω βέβαια ότι ο ισολογισμός του Δήμου μας ήταν ισοσχελισμένος. Παρά του ότι είναι ένας φτωχός, ορσίβιος, ορεινός όγκος, ορεινός Δήμος, ήταν ισοσχελισμένος. Που άλλοι Δήμοι έχουν τεράστιες παραλίες με τεράστια έσοδα και δεν μπορούν να έχουν ισολογισμό. Ισοσχελισμένο. Σωστά. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εμείς τη ζητάμε το αυτονόητο. Να μας δίνουν χρήματα, ένα μέρος από το ΤΑΠ, για να μπορούμε να καλύπτουμε τα έξοδα καθαριότητος. Είναι απλό. Αν αυτό δεν μπορεί να το αντιληφθεί το Υπουργείο, τι άλλο να πω εγώ? Και δεν είναι μόνο το θέμα της καθαριότητας που θέτεται, κύριε Πιτανοκύλη. Πέρυσι υπήρξε πρόβλημα με το πετρέλαιο, ας πούμε. Έτσι. Και είναι, δεν είχε φως με την που λειτουργεί με τη γεννήτρια στις διακοπές ρεύματος. Ναι. Δεν υπήρχε φως με κίνδυνο να τραυματιστούν οι επισκέπτες. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να συντηρούμε τον περιβάλλοντα χώρο του σπηλαίου, που στο κάτω-κάτω η αρχαιολογία λέει ότι δεν είναι δικός μας. Καλώς και δεν είναι και ανήκει στην αρχαιολογία. Εμείς δεν έχουμε καμία αντίρρηση. Αλλά τουλάχιστον να συμμετέχει στα έξοδα του Δήμου. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, κάπου εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκαν οι απόψινες διαδρομές. Να καλησπερίσουμε τον κύριο Στεφανάκη, την κυρία Σχιναράκη, τον κύριο Πιταροκύλη που ήταν εδώ απόψε μαζί μας. Βεβαίως και όλους τους καλεσμένους και τις συνδέσεις. Να ευχαριστούμε τον Νίκο τον Παναγιωτόπουλο για το ρεπορτάζ στην αρχή της εκπομπής, τον κύριο Βασιλάκη, τον βουλευτή τον Γιάννη Πλακιωτάκη, τον πρόεδρο του Συγκοπρακτόρων τον Μιχάλη Βλατάκη, τον Βαγγέλη Ρεφαντινό που ακούσαμε λίγο πριν, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξεναγών και φυσικά τον Δήμαρχο Ανογείων, τον κύριο Σοκράτη Κεφαλογιάννη. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος από τον Σωτήρη Μεταξά και τον Μανώλη Αλεξάκη. Καλό βράδυ. Να είστε όλοι καλά.